Λοιπόν... Κύριε Λουιζό, νομίζω ότι θα έχουμε διεθνείς εμπλοκές πάλι. Δεν μου φαίνονται καλά τα πράγματα. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε? Δεν ξέρω, το να τραυματίσεις θανάσιμα δύο άμαχους μετανάστες... Δεν είναι θανάσιμα. Εντάξει. Ανακουνηθούμε λίγο από την καρέκλα μας. Πολύ σοβαρά όμως. Πολύ σοβαρά. Γιατί... Ναι, είναι σοβαρά για να μεταφερθούν ίσως και για λόγους ασφαλείας για να τους προσφέρουν, εγώ πιστεύω, καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην επαναπροώθηση των σκαφών που κουβαλούν οι μετανάστες. Αυτό το πράγμα για επαναπροώθηση απογορεύεται. Δεν μπορείς δηλαδή να τους σταματήσεις και να τους γυρίσεις πίσω, να τους μπλόξεις και να φύγουν προς τα πίσω. Είναι στις διεθνείς συμβάσεις. Είναι κομβικό αυτό το σημείο που λέτε τώρα. Δηλαδή, δεν επιτρέπει. Τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Θα τους αναγκαστικά θα τους περισυλλέξεις, άμα είναι στα διεθνείς. Μα δεν ήταν στη θάλασσα μέσα, ήταν πάνω στο σκάφος. Έτσι προστάζει το διεθνές δίκαιο όμως. Έτσι προστάζει το διεθνές δίκαιο. Σε επαναπροώθηση απαγορεύεται. Από τα λίγα που γνωρίζω, δεν το κατέχω το θέμα. Δηλαδή, τους επαναπροωθούν ή μπαίνουν μπροστά εμπόδιο? Δεν το κατέχω καλά. Είναι, το ξέρετε, θέμα... είναι το στιγμιαίο τώρα εκεί. Κύριε τι Λέβαια. Γίνεται, δηλαδή. Τώρα, τι δικαιολογεί, αυτό θα το ψάξει, τι επικαλείται η απόφαση. Για να μην λέμε πολλά, προφανώς θα ανοίξει μια διοικητική έρευνα, αλλά φοβάμαι. Δηλαδή, απαγορεύεται να τους πρόξεις πίσω, αλλά επιτρέπεται όμως να τους εμποδίζει να έρθουν στα νερά σου. Ναι, εκεί δηλαδή, τότε αρχίζεις να κάνεις ασπίδα, αλλά να μην βγάλεις μπροστά το κοντάρι σου. Τότε αρχίζεις και λες όμως, με διεμβόλησε το σκάφος και εγώ πυροβόλησα και έκανα. Εμβόλησε, ναι. Δηλαδή, τώρα, από μια μεριά έχεις τις δυνάμεις της εξουσίας αυτής και από την άλλη έχεις ένα σκάφος. Μισό, γιατί αν είναι όμως φουσκωτό το δικό μας και τον άλλον είναι ταχύπλο δυνατό, θα μπορούσε να το εμβολήσει το φουσκωτό, όντως. Αν είναι φουσκωτό, κύριε Λουίζο, έχει την ασφάλεια που μπορεί να έχει ένα άλλο. Εγώ δεν ξέρω. Εικόνα, συζητάω δεν τώρα. Εικόνα, της... Έτσι. Δεν μπορώ, αλλά φαντάζομαι ότι και οι διεθνείς οργανισμοί θα ασχοληθούν με το θέμα. Για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Βεβαίως. Ο δικός μας ο λιμενικός από τι τραυματίστηκε? Από τα πυρά του. Και βγήκε επίση στο νοσοκομείο τη Καλύμνου και βγήκε κιόλα. Δεν ήταν σε σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήταν τι σοβαρό. Ήταν, δηλαδή. Μπορεί να χτύπησε στο χέρι, ξέρω εγώ, και να ήταν. Οι άλλοι που πήγανε. Τώρα, τίθετε πολλά ερωτήματα. Τίθετε πολλά δυνάμεις οπλισμένες για την ασφάλεια των συνόρων μας με όπλα κτλ. Βρίσκονται δύο άνθρωποι άμαχοι χτυπημένοι. Άρα οι πυροβολισμοί πέσανε σε μια κατεύθυνση που ήταν ανυπεράσπιστη. Δεν ξέρω. Αλλά φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καθαρά. Ναι, εντάξει, και με τον τρόπο που το βάζετε το θέμα, σαφώς και υπάρχει μια. Αν είχαμε έναν εκεί από το λιμενικό να μας εξηγήσει, αλλά ξέρω εγώ, και αυτοί οι λιμενικοί δικά μας παιδιά είναι άνθρωποι. Προφανώς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι τραβάνε καθημερινά, ας πούμε. Και αν ξεφύγει δηλαδή τώρα η σφαίρα, σαφώς δεν είχε στόχο να χτυπήσει κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό δημοσιοποιήθηκε. Αλλά αν αστόχησε, ίσως... δηλαδή αντί για τη μηχανή, πήγε μισό μέτρο πιο πέρα. Τι να πει τώρα. Αυτό δημοσιοποιήθηκε. Ίσως υπάρχουν και υπάρχουν πράγματα που κανόνες, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Το αποτέλεσμα πάντως είναι. Αυτό που ήθελα να πω εγώ. Κάναν έτσι τα πράγματα, ναι, όπως τα περιγράφουν. Καταρχήν να μην πεθάνει κανείς. Εμείς θέλουμε να τα δούμε από την καλή τους πλευρά. Καταρχήν να μην χάσει τη ζωή του κανείς από όποια πλευρά και προέρχεται. Και τότε ήρθε ο ένας στη Ρόδο και ο άλλος στη Θεσσαλονίκη. Είναι προτιμότερο γιατί ενδεχομένως τα νοσοκομεία της Ρόδου και της Θεσσαλονίκης να είναι πιο οργανωμένα και είναι πιο οργανωμένα από ότι της Καλύμνου. Ενδεχομένως να είναι θέμα ενδιαφέροντος, ναι, μη τυχόν αυτό που φοβάστε ότι μπορεί να γίνει.